Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό που λέτε είναι αδιανόητο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Για... Από πού και έως πού. Είναι σίγουρο, δηλαδή, είναι οριστικό. Το κέντρο απορρίπτει το σενάριό μου. Είναι σίγουρο, κύριε Σεμπέκο, είναι οριστικό. Το κέντρο απορρίπτει το σενάριό σας. Μπα, σοβαρά. Μα πώς δηλαδή, για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Πώς μπορείτε και απορρίπτετε αυτό το... Να μην το πω αριστούργημα, αλλά αυτό το... Και γιατί να μην το πω, το αριστούργημα. Κύριε Σεμπέκο, ας πάρουμε το σενάριό σας από την αρχή, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο... Βαθιά ειδονή. Ναι, βαθιά ειδονή. Στην πρώτη σκηνή της ταινίας, κύριε Σεμπέκο, ήρωας, δένει σε ένα δέντρο τη γυναίκα του και τη μαστιγώνει. Ναι, και μετά λίγο παρακάτω τη σκοτώνει με ένα παγωκόφτη. Ναι, το πρόσεξε αυτό. Μετά μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και πνίγει, κύριε Σεμπέκο, μία ανύποπτη πελάτησα. Όχι, δεν την πνίγει, τη σκοτώνει με ένα μπαλτά. Έστω. Πνίγει όμως την καμαριέρα του ξενοδοχείου που έχει καταφύγει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, μες στην πανιέρα, αφού προηγουμένως όμως έχουν κάνει έρωτα, ε. Ναι. Μετά, αφού σκοτώσει άλλες δύο-τρεις στις τουαλέτες του κινηματογράφου... Ναι, όχι δύο-τρεις, τρεις ήταν συγκεκριμένα και με τις οποίες έκανε έρωτα πριν σκοτώσει. Ναι, ανατινάζει ένα πούλμαν με αρσακιάδες. Όπου μία του ξεφεύγει και γλιτώνει, ε, αλλά την προλαβαίνει στα 50 μέτρα και τις αλλάζει τα φώτα. Ναι, ακριβώς. Στα 50 μέτρα. Αλλά μετά τα 50 μέτρα ακολουθεί μία άλλη σκηνή, κύριε Σεμπέκο, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα της ταινίας, όπου ένας πρώην αριστερός γίνεται βουδιστής μοναχός, κύριε Σεμπέκο. Πού κολλάει η σκηνή αυτή, κύριε Σεμπέκο? Τι που κολλάει, δηλαδή, που κολλάει. Η ταινία δεν πρέπει να έχει ένα πολιτικό μήνυμα, δηλαδή, άντε έτσι θα την αφήσουμε. Πολιτικό μήνυμα, ναι. Το οποίο τελικά είναι ο ήρωάς σας, που αφού κάψει ζωντανή την detective που είναι στα ίχνη του, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Παντρεύεται μια καλή και όμορφη κοπέλα και ζουν ευτυχισμένα. Ναι, και εσάς ποιο είναι το πρόβλημά σας? Μένα το πρόβλημά μου, κύριε Σεμπέκο, είναι... Είναι η άλλη, κύριε Σεμπέκο, είναι αυτή. Είναι η τελευταία. Πώς και του ξέφυγε, κύριε Σεμπέκο? Α, δεν του ξέφυγε, δεν του ξέφυγε. Στο βαθιά ειδονή νούμερο 2, πρώτη αυτή θα την εφάει. Α, αυτή. Συγχαρητήρια, κύριε Σεμπέκο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο εμείς εκτιμούμε εδώ στο κέντρο το ταλέντο σας, αλλά εμείς θα θέλαμε, κύριε Σεμπέκο, οι σχέσεις των δύο ηρώων να υπάρχουν μέσα σε ένα πλαίσιο αισθητικής ανάληψης των ιδεών, χωρίς να υπάρχει αυτή η αντίστοιξη της μεταφορικής ενίας που περιμένετε, δίνουν μία τάση ροής στην έκφραση του ατόμου, χωρίς να υπάρξει αυτή η υπόθεση προσφυγής της μεταφυσικής έννοιας του ατόμου που δίνει έτσι μια ολοκληρωτική μετάβαση. Όχι σε εσάς, κυρία μου, περιμένετε. Κυρία είστε, ναι, γιατί, κυρία μου, η τέχνη είναι μια έκφραση μεταφορικής έννοιας, χωρίς αυτήν την προσαρμοστικότητα των ρόλων που ενδιάμεσα και φαινομενικά μετατίθενται, εσείς θα παραμείνετε στη θέση σας, χωρίς κανένας από τους ιδίους να θέλει να δώσει την τάση εκείνη η οποία πραγματικά μορφοποιεί την εικόνα του ατόμου, χωρίς όμως κανείς από τους δύο να κατορθώσει αυτό το οποίο στην ταινία σας ναι μεν φαίνεται, αλλά δεν προσδίδει ούτε φυγή, ούτε τάση, ούτε ταυτότητα. Κλείστε! Χωρίς κανένας από τους δύο να καταλάβει, και περισσότερο ο θεατής, κύριε Σεμπέκο, ποια είναι η αρχή, ποια είναι το μέσο, ποια είναι το τέλος, όλα αυτά. Εντάξει, άμα είναι έτσι, γουστάρω κι εγώ. Εν τη δουλειά νομίζω ότι κάνουμε εμείς στο κέντρο, κύριε Σεμπέκο. Κριτσίνιας πάμε.